με την ευλογία του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου και με τις ευχές των πατέρων του ναού μας, θα προσπαθήσω, αδερφοί μου, να μεταφέρω μερικά από τα πολλά μηνύματα που έχει να μας δώσει η σημερινή εορτή. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος σήμερα γιορτάζει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι μια μεγάλη δεσποτική εορτή. Συνήθως, όταν λέμε δεσποτική εορτή, το μυαλό μας πηγαίνει στις γιορτές του Κυρίου μας. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, η Ανάσταση, μεταμόρφωση, αλλά δεσποτική εορτή είναι και η σημερινή και η χθεσινή γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Διότι και το Άγιο Πνεύμα είναι όπως ο Κύριος μας, όπως ο Θεός Πατήρ, είναι πνεύμα ηγεμονικό, δεσποτικό. Βεβαίως, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ομοούσια. Δεν διαφέρουν σε τίποτε. Η μόνη διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αδελφοί μου, είναι πρώτον ότι ο Θεός, ο Πατήρ, είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Βέβαια, αυτή η αρρύθμιση, το τρίτο πρόσωπο λέμε της Αγίας Τριάδος, αυτή η αρρύθμιση είναι δική μας, είναι ανθρώπινη. Δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Είπαμε ομοούσια τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αυτή τη σημερινή γιορτή θεσπίστηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας για να ξεχωρίσει η εβραϊκή Πεντηκοστή που γιορτάστηκε χθες μαζί με την Ορθόδοξη Πεντηκοστή, τη δική μας Πεντηκοστή, για να ξεχωρίσει η Ορθόδοξη Πεντηκοστή από την Εβραϊκή. Οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να γιορτάζουμε ξανά το Άγιο Πνεύμα. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν τα έχουν τόσο καλά με την Εκκλησία, γνωρίζουν καλά την σημερινή ημέρα και λένε, ρωτάνε, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πού θα πάτε? Ασφαλώς δεν εννοούν σε ποια εκκλησία θα πάνε, αλλά σε ποια παραλία θα βρεθούν. Γνωρίζουν αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και μεταξύ των πιστών. Επίσης δεν γνωρίζουν πολλές φορές τι γιορτάζουμε. Βρέθηκα χθες σε ένα μεγάλο ναό. Μπήκαμε στο Ερώνα για να κηρύξω. Και ένα σεβαστό πρόσωπο, όχι ο ιερέας φυσικά, μου λέει, με ρωτάει, καριδόφιλο λέει έχεις? Λέω, δεν έχω, λέω, δεν πήρα μαζί, δεν έχω καριδόφιλο. Και πώς θα γιορτάζεις Πεντηκοστή χωρίς καριδόφιλο? Φανταστείτε λοιπόν τι άγνοια, δεν λέμε, και το καριδόφιλο είναι και αυτό μέσα στην Πεντηκοστή. Αλλά δεν είναι η ουσία, είναι η περιουσία της Πεντηκοστής. Η ουσία της Πεντηκοστής είναι ότι κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Και τώρα ένας ύμνος της Εκκλησίας μας, ο ημνοδός, λέει «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημία». Όταν ακούμε, αδελφοί μας, αδελφοί μου, εμείς σήμερα τη λέξη επιδημία, δεν υπάρχει κανένας που να μην γνωρίζει τι σημαίνει επιδημία. Όλοι τη ζήσαμε, τη ζούμε μέσα στο κόκαλό μας. Αλλά ποια σχέση έχει η επιδημία του Αγίου Πνεύματος με την επιδημία που εμείς γνωρίζουμε? Αδελφοί μου, η επιδημία έχει τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι διαδίδεται με μεγάλη ταχύτητα. Και ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν διαδίδεται μέσα στον κόσμο με μεγάλη ταχύτητα? Δεύτερο χαρακτηριστικό της επιδημίας είναι ότι εξαπλώνεται παντού.
Όχι, δεν περιορίζεται σε ένα χωριό, σε μια πόλη. Και το ξέρουμε. Είναι μια παγκόσμια επιδημία σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, αδελφοί μου, και το Άγιο Πνεύμα, η επιδημία του Αγίου Πνεύματος ξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι παγκόσμιος επιδημία. Παντού πηγαίνει το Άγιο Πνεύμα. Σε όλο τον κόσμο. Αλλά το τρίτο χαρακτηριστικό της επιδημίας είναι τα κακά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε και ακούμε κάθε μέρα. Τόσοι έφυγαν, τόσοι πήγανε στις μονάδες εντατικής θεραπείας, τόσοι και τόσοι φύγανε από τον κόσμο αυτό της επιδημίας. Το Άγιο Πνεύμα σκοτώνει. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή δημιουργεί δυσάρεστα αποτελέσματα στους ανθρώπους. Όχι, αδελφοί μου. Αλλά τι γίνεται. Όσοι αρνούνται, όσοι είναι αρνητές της επιδημίας του Αγίου Πνεύματος, όσοι δεν πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα, αυτοκαταστρέφονται, αυτοκαταδικάζονται εις πνευματικών θάνατων, χωρίς να περάσουν από μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό εννοεί ο Ψαλμωδός όταν λέει «και πνεύματος επιδημία». Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου, το είδαμε σήμερα, χθες και σήμερα την Πεντηκοστή, να πλημμυρίζει το υπερόν όπου ήταν καθήμενη η μαθητή του Κυρίου μας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον δεν τον είδαμε μόνο την Πεντηκοστή. Το είδαμε στη βάπτιση του Κυρίου μας να κατεβαίνει εν είδη περιστεράς. Το Πνεύμα το Άγιο το είδαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί που οι άνθρωποι έφτιαξαν, προσπάθησαν να φτιάξουν τον πύργο της Βαβέλ, να χτίσουν ένα πύργο για να φτάσουν το Θεό. Εκεί κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και ευεσήκησε στις γλώσσες των ανθρώπων και δεν κατόρθωσαν και σταμάτησαν το έργο της κτίσεως του πύργου της Βαβέλ. Μόνο εκεί το Άγιο Πνεύμα το βλέπω στην Παλαιά Διαθήκη να φωτίζει τους προφήτες, τους Αγίους Άνδρες και να φωτίζει όλο τον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα το βλέπουμε πριν τη δημιουργία του κόσμου. Πριν γίνει ο κόσμος υπήρχε Πνεύμα Άγιο. Λένε μέσα η Γραφή, λέει «και Πνεύμα Άγιον εκάθητο επάνω της Σαβίσου». Δηλαδή, πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, όπως η κλώσσα κάθεται επάνω στα αυγά της και τα κλώθη για να βγουν τα πουλάκια, έτσι λέει η Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα εκάθετο επάνω της Σαβίσου και έκλωθε τη δημιουργία του κόσμου. Αδελφοί μου, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί κατέβηκε? Κατέβηκε διότι το είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Κυριός μας. Θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο. Επίσης, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο για να φέρει τη συμφιλίωση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου, για να εκπληρωθεί η προφητεία του Ιωήλ. Όταν μπήκατε στο ναό, είδατε, προσκυνήσατε την εικόνα της Πεντηκοστής. Είδατε ότι το Πνεύμα το Άγιο, σαν πύρινες γλώσσες, κάθεται επάνω στα κεφάλια των μαθητών. Όλων των μαθητών. Και στο κέντρο της εικόνας είδατε τον προφήτη Ιωήλ να κρατά στο χέρι του ένα ηλιτάριο. Ένα σημείωμα, το οποίο βέβαια γράφει, το οποίο βέβαια δεν μπορεί κανείς να τα διαβάσει, είναι μετά τα γράμματα, γράφει την προφητεία του Ιωήλ. Τι λέει? «Εκχαιώ από το πνεύματό σου επί πάσα σάρκα». Ότι θα έρθει η εποχή όπου θα χύσει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο και θα έχει δει μέσα σε ολόκληρη την οικουμένη. Την μέρα της Πεντηκοστής. Αδελφοί μου, σήμερα υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Φυσικά υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν νοείται Εκκλησία. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν νοούνται μυστήρια της Εκκλησίας. Τι λέει ο ιερεύς? Το ψωμί και το κρασί το μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Κυρίου με το Άγιο Πνεύμα. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν υπάρχει Ευαγγέλιο. Τι είπανε? Υπό Πνεύματος Αγίου ελάγησαν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν υπάρχει Χριστός της πηγής. Δεν υπάρχει σάρκωσης. Διότι ο Χριστός λέμε σαρκωθέντα
εκ Πνεύματος Αγίου της Μαρίας και Ανατροπίσαντα. Αδελφοί μου, το Πνεύμα του Άγιου, όπως ακούσαμε σε ένα πολύ ωραίο τροπάριο, λέει «Ότε καταβάς το Πνεύμα του Άγιο, τα γλώσσας των ανθρώπων συνέχει». Κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπα προηγουμένως, και έφερε σύγχυση στις γλώσσες των ανθρώπων για να μην φτιάξουν αυτό το είδωλο, αυτόν τον πύργο της Βαβέλ. Και μετά λέει το τροπάριο συνέχεια, και τώρα λέει το Πνεύμα το Άγιο εν είδη πυρήνων γλωσσών πάντας εις ενότητα εκάλεσε. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα για να φέρει ενότητα στην Εκκλησία, να φέρει ενότητα στην οικογένεια, να φέρει ενότητα μέσα στην οικουμένη, να φέρει ενότητα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει σήμερα αυτή η ενότητα? Την βλέπουμε? Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί μου, πρέπει να ομολογήσουμε. Υπάρχουν άγιοι, σοφοί άνδρες, μοναχοί, αρχιμαντρίτες, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, που στο θέμα αυτό της επιδημίας έχουν τελείως διαφορετικές γνώμες. Και ενώ το Ευαγγέλιο έλεγε χθες «Σχίσμα ουν εγένετο εν το όχλο δια των Χριστών», για αυτόν σήμερα αυτό το αναστρέφουμε. «Σχίσμα ουν εγένετο εν το κόσμο δια των χρονοϊών». Λοιπόν, και λέει κανείς, όλοι είναι σεβαστοί γέροντες, επίσκοποι, έχουν φως Θεού, έχουν φώτιση Θεού, αλλά λένε διαφορετικά πράγματα. Και κανείς διαρωτάται, πού είναι το Άγιο Πνεύμα, στους μεν ή στους δε? Αδελφοί μου, σήμερα να ευχηθούμε όλοι μας, να πούμε Πνεύμα Άγιο, ελθέ και σκήνωσον εμήν. Έλα στη σημερινή οικογένεια η οποία διαλύεται. Τα διαζύγια συνέχεια αυξάνουν. Πνεύμα Άγιο, έλα μέσα στην εκπαίδευση, μέσα στα σχολεία όλων των βαθμίδων, όπου διδάσκεται η σοφία, αλλά δεν διδάσκονται τα Άγια Γράμματα. Πνεύμα Άγιο, έλα μέσα στα δικαστήρια, έλα να αποδώσεις δικαιοσύνη, να φωτίσεις τους δικαστάς, να μην τους ώστε να μην αδικείται ο φτωχός και ο καταφρονημένος. Πνεύμα Άγιο, έλα μέσα στην Εκκλησία. Πνεύμα Άγιο, έλα μέσα στην Ορθόδοξη Ελληνική Βουλή που ψηφίζει νομοσχέδια αντιευαγγελικά, αντιχριστιανικά. Πνεύμα Άγιο, έλα κοντά μας, όχι αυτό που λέμε «Βασιλέ φοράνιε, παράκληθε αγαπέ, ελθέ και σκήνωσον». Έλα και μείνε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, έλα και μείνε μέσα στις ψυχές μας, εσύ να μας κατευθύνεις στην αλήθεια. Και τότε, αδελφοί μου, εάν πραγματικά έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στους ανθρώπους, εάν πραγματικά γίνομαι πνευματοφόροι, τότε να είμαστε σίγουροι με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος θα οδηγηθούμε στην ουράνιο βασιλεία που εύχομαι εις όλους. Αμήν.